Άφαντος παραμένει μέχρι και τώρα ο διακινητής μεταναστών, ο οποίος προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στην περιφερειακή οδό των Σερών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 6 άτομα τα οποία επέβαιναν στο γιοταχή αυτοκίνητο και οι οποίοι ήταν παράτυποι μετανάστες. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας περίπου στις 3 παρατέταρτο. Ο διακινητής οδηγούσε το γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο βλέπετε στους δέκτες σας. Το γιοταχή αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε επάνω στα προστατευτικά κυκλειδώματα. Τα 6 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 3 σοβαρά, όπως αναφέρει το e-prodos.gr, και διακομίστησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, εκ των οποίων μία σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα το πρωί 4 ώρα γίνεται ένα τροχαίο ατύχημα εκεί στη διασταύρωση του Πάρκου Ομονίας, του Πάρκου ΒΑ. Ναι. Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, έπεσε πάνω στους διαχωριστικές μπάρες. Τραυματίστηκαν οι 6 επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι η συνθανοράστα στη χώρα μας σε λίγο χρονικό διάστημα. Ναι. Και ο οδηγός, δηλαδή ο λαχτοδιακινητής, φεύγει μέχρι τώρα της σύλληψης και ενεργούνται να ζητήσεις για τον αντιμισμό και τη σύλληψή του. Κύριε Ραμπατζή, αυτοί οι άνθρωποι πηγαίναν προς Θεσσαλονίκη, περνούσαν δηλαδή... Ναι, προς Θεσσαλονίκη, ναι. Ναι, γιατί μου κάνει εντύπωση που πέρασαν μέσα από τις Σέρες, ενώ θα μπορούσαν να πάνε μέσω Εγνατίας και να μην έχουν και κανένα θέμα. Κυρία Μωραήτη, επειδή στο κεντρικό δικό άξονα της Εγνατίας Οδού ενεργούνται πάρα πολλοί έλεγχοι από τμήματα συνειδητικής φύλαξης και από τις διεύθυνσεις αεροδρομών της Θεσσαλονίκης και γίνονται πολλές συλλήψεις. Ναι. Προφανώς από ό,τι φαίνεται, αρχίζουν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά δρομολόγια. Ναι. Άλλωστε, είχαμε επικεντρωθεί λίγο καιρό πάλι ένα τροχαίο ατύχημα, πάλι έτσι, διασταύρωση λεφτοδιασταύρωση Ειδοκάστρου πριν λίγο διάστημα. Πάλι με όχημα και επέβαιναν δράσεις οι οποίες ήταν λάθος στη χώρα μας. Χρησιμοποιούν εναλλακτικά δρομολόγια να αποφύγουν τον έλεγχο και τη σύλληψη. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος ερευνά η τροχαία. Ενώ οι άντρες της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών αναζητούν τον οδηγό διακινητή. Η δική σας ενημέρωση είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι καλά ή ότι οι 3 είναι σοβαρά τραυματισμένοι? Οι 6 είναι τραυματίες, οι 3 είναι σοβαρότερα και μία εξ αυτών έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, είναι πιο σοβαρά από όλους. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Το αμάξι φέρει με μεγάλες ηλικίες ζημιές, είναι πάρα πολύ χτυπημένο σε όλες τις πλευρές. Από ό,τι φαίνεται δεν χωρούσαν και ζώνες ασφαλείας.